Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για τα αμερικανικά μαχητικά F-35 είναι γνωστό, καθώς από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, κατόπιν εντολής της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έστειλε στην Αμερικανική Κυβέρνηση επιστολή αιτήματο για αποδοχή αποδοχής, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί για το κόστος και τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον Γκρέκορι Ούλμερ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Lockheed Martin, η Ελλάδα θα αποκτήσει την πλέον προηγμένη έκδοση F-35A Block 4 Technology Refresh 3. Οι αναβαθμισμένε ικανότητε ηλεκτρονικού πολέμου του μαχητικού βρέθηκαν εξ αρχή στο στόχαστρο τη Αθήνα, καθώ το F-35 θα κληθεί να επιχειρήσει σε περιβάλλον σύγχρονων απειλών. Το εύλογο ερώτημα γιατί η λίστα Δένδια δεν περιλαμβάνει τα F35 προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων που έδωσε ο Υπουργό Εθνική Αμήνη στη Βουλή. Τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εθνική Άμυνα για τα εξοπλιστικά και όλε τι λεπτομέρειε που τα ο αφορούν έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργό Εθνική Άμυνα στην απάντησή του στη Βουλή προ τον βουλευτή του Πασόκ, κ. Μπιάνκη. Σύμφωνα με το τελεία 21.wordpress, την απάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης παρατίθεται πίνακας με τα ιεραρχημένα κατά προτεραιότητα εξοπλιστικά προγράμματα των ειδικών δυνάμεων και με τίτλο «Πίνακας ιεραρχημένων κατά προτεραιότητα εξοπλιστικών προγραμμάτων προς συμβασιοποίηση». Το ερώτημα που προκύπτει από τον κατατεθειμένο πίνακα είναι γιατί δεν περιλαμβάνει την διακηρυχθήσα πρόθεση για απόκτηση 20 αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είναι γνωστό ότι έχει κατατεθεί σχετική επιστολή αιτήματο προς την αρμόδια Αμερικανική Στρατιωτική Υπηρεσία Συνεργασίας Ασφαλείας και αναμένεται επιστολή προσφοράς και αποδοχής από την Αμερικανική πλευρά, μαζί με τον προσδιορισμό του Οικονομικού Τμήματος. Η επιστολή διευκρινίζει ότι ο πίνακα δεν περιλαμβάνει απόρριτε πληροφορίε και εξοπλιστικέ προθέσει και προγραμματισμό των γενικών επιτελείων. Προκύπτει άλλωστε από την ελλειπτική σειρά αυξών των αριθμών τετραετού προγραμματισμού εξοπλιστικών δαπανών στον πίνακα, αλλά θα ήταν φεδρό να χαρακτηριστεί ω απόρριτη η πρόθεση αποκτήσεω αεροσκαφών F-35. Μπορεί κανείς να υποθέσει διαφόρους λόγους για την παράληψη αυτή, εξαιρώντα με βεβαιότητα την περίπτωση του λάθους. Όμως ήταν προτιμότερο να διευκρινίσει επισήμως το Υπουργείο Εθνική Αμήνη του λόγου απουσίας του προγράμματο F-35 από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή παρά να διατυπώσει ο καθένα τι δικέ του υποθέσει μόνο μην απαντηθεί ότι το πρόγραμμα της απόκτησης F-35 έχει χαρακτηριστεί απόρριτο, διότι θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτική γελιότητα των τελευταίων δεκαετιών. Και τα ερωτήματα θα επιταθούν για την προσχηματική εξαφάνιση του προγράμματος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.